σύμφωνα με μια κύκλιο που ήρθε το τελευταίο διάστημα στα Υπουργεία Μεταφορών, ζητάει από τις υπηρεσίες να ελέγξουν κατά την χορήγηση των δικαιολογητικών για την έκδοση των καρτελών οδήγησης, αλλά και τις ανανεώσεις, απώλειες κτλ. Να έχουν κάποια δικαιολογητικά, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να έχουν και τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μέσα, όπου θα αποδεικνύεται ότι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος είναι όντως μόνιμος κάτοικος περιοχής. Αυτό έχει σαν στις περισσότερες περιοχές ζητείται αυτό το ποσοστό να είναι άνω του 5%. Η Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου αυτή τη στιγμή ζητάει το 100%, με αποτέλεσμα να καθυστερούν κάπως οι διαδικασίες για την έκδοση καρτέλας, ανανέωσης με ΠΕΗ ή σκέτο το ΠΕΗ. Ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τη διαδικασία μπορεί να το κάνει είτε μέσω του gov.gr να εκδώσει το ανάλογο πιστοποιητικό, είτε να έχει κάποιο μισθωτήριο συμβόλαιο ή να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος χρειάζεται να βγάλει αυτή τη βεβαίωση είτε από το Δήμο είτε από τον gov, αυτό κάποιες περιπτώσεις βγαίνει είτε αυθημερών, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παίρνει και έως 10 μέρες. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί όλη τη διαδικασία για την έκδοση του διπλώματος και οι ανθρώποι να καθυστερούν τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα νησί όπου πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έρχονται στο νησί για να δουλέψουν, να εργαστούν και σε κάποιους από αυτούς δεν μπορούν, ενώ μένουν για 6 ή 7 μήνες στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη γενικά για να βγάλουν το δίπλωμά τους ή να ανανεώσουν το δίπλωμά τους, επειδή δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, δεν φαίνεται στο εκαθαριστικό τους, δεν μπορούν να το βγάλουν από τον κόπο, δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία, είτε να ανανεώσουν. Το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή στο Καστέλι έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες οδηγούς, σε κάποιους από αυτούς λύγει το δίπλωμά τους, πρέπει να κάνουν το ΠΕΗ και αφού κάνουν το ΠΕΗ πρέπει να προσκομίσουν μια βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Οι άνθρωποι μένουν εκ των πραγμάτων, μένουν αυτή την περίοδο εδώ. Πού θα πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα, την ανανέωση του ΠΕΗ τους, εφόσον δεν φαίνονται κάπου? Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να τα δει όλα αυτά σοβαρά, προκειμένου να βρει μια σοβαρή λύση για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι, αλλά παράλληλα να γίνεται και ο απαιτούμενος έλεγχος για να υπάρχει διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει.